Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό πραγματοποιείται μια γκάμα επεμβάσεων με τις πιο γνωστές βέβαια τις αγιοπλαστικές των Στεφανίων Αγγείων, όπως είναι το γνωστό μπαλονάκι. Αλλά εκτός από αυτά πραγματοποιούμε διάφορες άλλες επεμβάσεις, οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν να κάνουν με τις δομικές καρδιοπάθειες ή τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Παράδειγμα, μπορούμε και κάνουμε επιδιορθώσεις βαλβίδων χωρίς χειρουργείο σε ασθενείς που έχουν κάποια συγγενή καρδιοπάθεια και είναι ενήλικες. Μπορούμε να κάνουμε διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, το γνωστό TAVI, σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ένδειξη, είναι υψηλού κινδύνου για χειρουργείο και έχουν στένωση της αορτικής βαλβίδας. Άλλες επεμβάσεις πάλι που έχουν να κάνουν με τη σύγκληση επικοινωνιών, όπως η μεσοκολπική επικοινωνία ή το ανοιχτόειδες στρίμα ή η μεσοκοιλιακή επικοινωνία. Και η μεγαλύτερη εξειδίκευση που θα μπορούσα να πω ότι έχουμε, το οποίο είναι και πρωτοποριακό για την Ελλάδα, είναι η σύγκληση του οτίου του αριστερού κόλπου. Αυτή είναι μια επέμβαση σχετικά απλή, η οποία απευθύνεται σε ασθενείς που έχουν κολπική μαρμαριγή και κινδυνεύουν από το εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν έχει κάποιος κολπική μαρμαριγή, και δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε αρκετούς ασθενείς πάνω από την ηλικία των 60-65 ετών, ένα τμήμα της καρδιάς που βρίσκεται στον αριστερό κόλπο, που λέγεται οτίο, δεν συστέλλεται και εκεί λιμνάζουν οι θρόμβοι, οι οποίοι μετά, μέσω της κυκλοφορίας, μπορούν να προκαλέσουν εμβολικά αγιακά εγκεφαλικά επεισόδια, γιατί αποφράσουν την αιματική κυκλοφορία στον εγκέφαλο. Η κλασική θεραπεία για την πρόληψη των εγκεφαλικών σε ασθενείς με κολπική μαρμαριγή είναι τα αντιπηκτικά. Και αυτό είναι και το gold standard, αυτό που συνιστούν όλες οι εταιρείες. Υπάρχουν όμως κάποιοι ασθενείς οι οποίοι εξαιτίας των παρενεργειών που έχουν αυτά τα φάρμακα ή κάποιας δυσανεξίας, που δεν μπορούν να πάρουν τα αντιπηκτικά αυτά και κινδυνεύουν από αγιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Για αυτούς ειδικά τους ασθενείς υπάρχει αυτή η επέμβαση που λέγεται σύγκληση του οτίου του αριστερού κόλπου, η οποία πραγματοποιείται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Διαρκεί περίπου μία ώρα η επέμβαση, έχει περίπου μία μέρα νοσηλείας. Και κατόπιν, μετά από αυτή την επέμβαση, ο ασθενής παίρνει για μικρό χρονικό διάστημα αντιεμβατελιακά φάρμακα, δηλαδή όπως η μικρή ασπιρίνη που λέμε, και δεν έχει την ανάγκη να πάρει αντιπηκτικά φάρμακα. Οι πρώτες μελέτες που έχουν γίνει παγκοσμίως έχουν δείξει πολύ καλά αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 50.000 επεμβάσεις ετησίως, παγκοσμίως. Εμείς κάναμε την πρώτη επέμβαση στο Διαβαλκανικό τον Μάιο, νομίζω, του 2013, που ήταν και η πρώτη στην Ελλάδα. Η επέμβαση αυτή φαίνεται ότι θα αλλάξει αρκετά τον τρόπο αντιμετώπισης της πρόληψης των εγκεφαλικών στην κολπική μαρμαριγή και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε και την πραγματοποιούμε εδώ.